Γιατί πραγματικά είναι μία είδηση που ανακυκλώθηκε πολύ γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κορυφαίοι λοιμοξιολόγοι κλήθηκαν να πάρουν θέση και φαίνεται ότι δεν απέχουν πολύ από αυτό που λέει η ίδια εταιρεία. Ένα εμβόλιο που σε αυτή τη φάση των δοκιμών δείχνει μια αποτελεσματικότητα άνω του 90%. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Κοιτάξτε, αναμέναμε τα αποτελέσματα της κλινικής φάσης 3 για τα 3 εμβόλια τα οποία προηγούνται στην κούρσα της ανάπτυξης εμβολίων κατά του κορονοϊού. Της Pfizer, της AstraZeneca με την Oxford και της Moderna με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας της Αμερικής. Και πήραμε την πρώτη ανακοίνωση από τη Pfizer, χωρίς να έχουμε βεβαίως τα ακριβή αποτελέσματα, τα οποία θα μας δώσουν, όπως ανακοίνωσαν και οι τρεις εταιρείες, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Διαφαίνεται όμως ότι σε 43.000 εθελοντές που δοκιμάστηκε το εμβόλιο της Pfizer με την BioNTech, μια μικρή εταιρεία από τη Γερμανία, η διπλή δόση μετά από μία εβδομάδα από την τελευταία δόση ενεργοποιεί το νοσοποιητικό σύστημα στο 94% των εθελοντών, με αποτέλεσμα αυτοί να αναπτύσσουν αντισώματα αδρανοποιητικά του κορονοϊού. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Επαναλαμβάνω και σημειώνω ότι περιμένουμε στο τέλος του μήνα να δούμε τα βασικά αποτελέσματα, και τα κλινικά και τα εργαστηριακά, για να έχουμε μια πιο σαφή αντίληψη της πραγματικότητας. Αλλά η εταιρεία, όπως είναι η Pfizer, δεν θα έδινε πρώιμα αποτελέσματα αν δεν ήταν βέβαιο ότι αυτά που έχει είναι σίγουρα αποτελέσματα, έχουν δηλαδή κάποια σοβαρότητα. Τώρα, κοιτάξτε, ένας κορυφαίος λοιμοξιολόγος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και θα τολμήσω να πω ένας από τους κορυφαίους λοιμοξιολόγους σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Άντονι Φάουτσι, χαρακτηρίζει αυτήν την ανακοίνωση από την Pfizer και τα στοιχεία που προκύπτουν ως εξαιρετική και κάνει μία αναφορά στην αποτελεσματικότητα, για να κατανοήσουν και οι τηλεθεατές, για να κατανοήσει και ο κόσμος που αγωνιά και ελπίζει ότι αυτό το εμβόλιο και οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο θα αλλάξει τη ζωή μας και θα την επιστρέψει σταδιακά στην κανονικότητα που γνωρίζαμε. Μιλάμε για αποτελεσματικότητα άνω του 90% επί των ελεκθέντων, επί των συμμετοχόντων σε αυτό το πρόγραμμα, ή για μια αποτελεσματικότητα του εμβολίου όταν βγει στην αγορά που θα έχει 90% αποτελεσματικότητα στον γενικό πληθυσμό? Κοιτάξτε, ο Dr. Fauci συνεργάζεται με την άλλη εταιρεία στη Βοστόνη, τη Moderna, για την ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna. Και οι τεχνολογίες της Moderna και της Pfizer είναι ίδιες. Είναι εμβόλια, mRNA εμβόλια. Είναι για πρώτη φορά αναπτύσσουμε τέτοιου είδους εμβόλια. Και κατά συνέπεια γνωρίζει ο κ. Fauci πάρα πολύ καλά την τεχνολογία. Είναι παράλληλες οι προσπάθειες. Και αυτό που λέει η ανακοίνωση του κ. Fauci είναι ότι εφόσον το εμβόλιο της Pfizer δίνει αποτελέσματα τόσο ενθαρρυντικά, είναι πιθανότατο ότι και το εμβόλιο της Moderna θα έχει αντίστοιχα αποτελέσματα. Εδώ θα ήθελα να... Είναι αποτελέσματα όμως επί των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα ή μία, αν θέλετε έτσι, άποψη ότι αυτό όταν πλέον δοθεί στην κοινωνία, δοθεί στο ευρύ κοινό, θα έχει αποτελέσματα άνω του 90% στους ανθρώπους που θα εμβολιαστούμε? Κοιτάξτε, το εμβόλιο της Pfizer δοκιμάστηκε σε 43.000 εθελοντές. Το εμβόλιο της Moderna δοκιμάζεται σε 40.000 εθελοντές, με την προσπάθεια τους επόμενους 6 μήνες να δοκιμαστεί σε άλλες 20.000. Συνήθως οι κλινικές δοκιμές φάσης 3 για νέα φάρμακα χρησιμοποιούν το πολύ 5 με 10.000 εθελοντές. Εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς που μας πιστοποιούν ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό που βλέπουμε σε τόσο μεγάλο αριθμό εθελοντών που δοκιμάζουν το εμβόλιο θα έχει αντίστοιχη εικόνα και σε μεγαλύτερους πληθυσμούς. Μάλιστα. Άρα, εφόσον ισχύσουν αυτά, και ισχύουν αυτά, θέλουμε, ξαναλέω, να δούμε τα δεδομένα, τα κλινικά και τα εργαστηριακά, αυτό δεν θα είναι μακριά από ό,τι θα συμβεί στην κοινότητα. Εκείνο που θα ήθελα είναι να πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε καθηγητά, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε για πρώτη φορά μία επί της ουσίας επισήμανση τοποθέτηση για ένα εμβόλιο, και κυρίως από τη Pfizer, που πραγματικά θα μπορούσε να αλλάξει τη ρότα της υφηλίου. Πράγματι, εδώ θα ήθελα έτσι για τους τηλεθεατές σας να πω το εξής ανεκδοτικό. Η BioNTech ιδρύθηκε από έναν Τούρκο επιστήμονα με τη γυναίκα του, και η Pfizer διοικείται, ο CEO της Pfizer είναι ένας Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο ενδιαφέρον είναι όλο το εγχείρημα. Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα ανάπτυξη νέων φαρμάκων δεν έχει σύνορα και δεν έχει διαφορές. Και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και ελπιδοφόρο μήνυμα γενικότερα για το πώς η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα βοήθησε και βοηθάει την κοινωνία να αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και μία τελευταία ερώτηση. Υπάρχουν κάποιες φωνές, κυρίως από μέσα μαζικής ενημέρωσης, σοβαρά μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, που λένε ότι σε αυτήν την έρευνα της Pfizer συμμετείχε ένας μικρότερος αριθμός ηλικιωμένων. Έχετε εσείς μία τέτοια πληροφόρηση? Όχι, όχι. Το cohort της Pfizer, όπως και της Moderna και της AstraZeneca, έχει ανθρώπους υγιείς από 18 μέχρι 80 ετών. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα που θα δούμε στο τέλος του μήνα και από τις τρεις εταιρείες, όχι μόνο την Pfizer, μετά τις 20-25 Νοεμβρίου, θα αφορά σε πληθυσμούς που σχετίζονται με όλο το φάσμα των ηλικιών. Και εκείνο το οποίο είναι ενδιαφέρον και θα ήθελα να το επισημάνω, είναι κάτι το οποίο πέρασε απαρατήρητο πριν από λίγες εβδομάδες. Δύο μεγάλες δημοσιεύσεις από την Ισλανδία και από τη Νέα Υόρκη, από το παλιό νοσοκομείο, το Mount Sinai νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη, δείχνουν ότι ακόμη και οι ασθενείς που έχουν μολυνθεί με τον ιό και έχουν μια ελαφρά συμπτωματολογία αναπτύσσουν αντισώματα τουλάχιστον για 5 με 6 μήνες. Άρα συμμετείχαν στην έρευνα? Όχι, και στο... καμία σχέση. Δεν καμία συμμετείχαν σχέση. Άνθρωποι που έχουν νοσήσει. Ήταν απόλυτα υγιείς αυτοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Ακριβώς. Mm-hmm. Εδώ αναφέρομαι σε ασθενείς που έχουν μολυνθεί από τον ιό και αν παντρέψετε τα δύο αυτά ευρήματα, τα πρόσφατα ευρήματα, αυτά συνηγορούν στο ότι αυτή την ανησυχία που είχαμε στην αρχή της πανδημίας, ότι υπάρχει πιθανότητα αυτός ο ρετροϊός να μην αναπτύξει ανοσία, φαίνεται ότι δεν ισχύει και αυτό επιβεβαιώνεται και από την φαρμακολογικά επαγόμενη ανοσία που έχει να κάνει τον εμβολιασμό. Άρα και τα δύο αυτά είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρα και θα μας οδηγήσουν έχουμε μεγάλη πιθανότητα να μας οδηγήσουν στην αρχή της άνοιξης, τέλος του χειμώνα, στην ύπαρξη τουλάχιστον 2 ή 3 εμβολίων που θα είναι και ασφαλή και αποτελεσματικά. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά αισιόδοξες οι τοποθετήσεις σας και οι επισημάνσεις σας. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Θα καλησπερίσω ευθύς αμέσως και την Υφυπουργό Υγείας, την κυρία Ζωή Ράπτη. Κυρία Υπουργέ, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά. Γνωρίζω ένα εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα σήμερα για εσάς και χαίρομαι που σας έχουμε μαζί έτσι για ένα σχολιασμό για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και κυρίως βεβαίως για αυτά τα οποία μας ανακοινώσατε την περασμένη εβδομάδα εδώ στο Ηράκλειο με πολύ μεγάλη χαρά. Καλώς ορίσατε στην Crete TV. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Καλησπέρα στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, ένα πρώτο σχόλιο. Είστε μέλος της ελληνικής κυβέρνησης και σήμερα έχουμε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση, μάλλον πληροφορίες που έρχονται από τη Pfizer όσον αφορά το εμβόλιο. Φαντάζομαι ότι και στις τάξεις της ελληνικής κυβέρνησης αυτό προκαλεί μια αισιοδοξία όσον αφορά τα στοιχεία που προκύπτουν από τη Pfizer. Βεβαίως και προκαλεί μια αισιοδοξία, γιατί είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή προετοιμάζονται πάνω από 3 εμβόλια και το άκουσμα της σημερινής είδησης ότι η Pfizer είναι πολύ κοντά με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στο να παραγάγει ένα εμβόλιο το οποίο θα μπορέσει να έρθει πολύ σύντομα και στη χώρα μας, είναι όπως καταλαβαίνουμε μια χαρμόσυνη είδηση. Γιατί όλοι περιμένουμε ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας σε κάποιο βαθμό όπως την ξέραμε. Και ένα από αυτά θα είναι το εμβόλιο της Pfizer. Παράλληλα, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλες εταιρείες. Και επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι στις αρχές του έτους θα είναι έτοιμο το να παραδοθεί και εμβόλιο και από άλλη εταιρεία, από την AstraZeneca συγκεκριμένα, mm-hmm. και από την Pfizer όμως, που όπως μαθαίνω, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να προμηθευτούμε εμβόλια και από αυτή την εταιρεία. Και φυσικά και από άλλες εταιρείες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν παραδώσει ένα εμβόλιο το οποίο θα είναι ασφαλές και μελετημένο βεβαίως σε πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Αυτά τα εμβόλια θα τα παραλάβει η Ελλάδα με βάση τη συμφωνία που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται πλέον σαν μια ενιαία οντότητα απέναντι σε αυτές τις ανακοινώσεις και βεβαίως τα εμβόλια όταν αυτά θα είναι έτοιμα, σωστά?
Ακριβώς, και αυτό είναι άλλη μια μεγάλη και σημαντική νίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ημών όλων των κρατών που συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε καταφέρει να πετύχουμε πολύ χαμηλές τιμές, γιατί η διαπραγμάτευση, όπως καταλαβαίνετε, ενός κολοσσού όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με κάθε εταιρεία, είναι μια διαπραγμάτευση πολύ διαφορετική και παίρνει τα εμβόλια σε πολύ χαμηλότερη τιμή από το αν κάθε ένα κράτος διαπραγματευόταν μόνο του τις ποσότητες που χρειαζόταν. Και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι οι ποσότητες θα παραδοθούν ταυτόχρονα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε κράτους και την αναλογία των εμβολίων που έχει σχεδιαστεί για το κάθε κράτος, έτσι ώστε να μην μείνει κανένα κράτος πίσω και να μπορέσουν πρώτα να εμβολιαστούν οι ευπαθείς ομάδες και στη συνέχεια, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία θα δοθούν, να εμβολιαστούν και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι θα θέλουν.